Διώξη στοιχεία σοκ τα οποία αποτιμώρουν την παταγώδη αποτυχία της εφορίας να αντιμετωπίσει τη φόρο διαφυγή, παρουσίασε στην Βουλή ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Από τα 11 δις συνολικής φόρο διαφυγής, λοιπόν, εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα μόλις 130 εκατομμύρια ευρώ. Την απόλυτη αποτυχία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού της χώρας περιέγραψε στην Επιτροπή Θεσμών για Διαφάνειας της Βουλής ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Παναγιώτης Νικολούδης. Λένε ότι η φοροδιαφυγή είναι 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη κι αν είναι 2 δισεκατομμύρια, το να συλλαμβάνουν οι ελεγκτικές αρχές 130 εκατομμύρια είναι αποκαρδιωτικό. Απαράδεκτο. Απλώς απαράδεκτο. Τα τελευταία 165 χρόνια της ελληνικής ιστορίας είναι γεμάτα φοροδιαφυγή από την εποχή του Καποδίστρια. Όχι τώρα. Άρα λοιπόν, γιατί εντυπωσιάζομαστε τώρα, επειδή έφτασε ο κόμπος στο χθένι. Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα είπε ο κ. Νικολούδης, το μπάχαλο του ελεγκτικού μηχανισμού είναι τέτοιο που ενώ η αρχή γνώριζε για παράδειγμα ότι δωροδοκήθηκαν ορθοπαιδικοί γιατροί, δεν μπορούσαν να το αποδείξουν. Σαν πιο κράτο, σαν πιο σύστημα. Αν δεν βραβιάσω αυτού που θα τρώνε, κούβα μου, δίκο μα την έδει. Α, δεν έχω πιάσει τίποτα, μια τρύπα στο νερό έχουμε κάνει λοιπόν. Σωστά. Υπάρχει μεν το ΣΔΟΕ που κάνει ελέγχους, αλλά δεν βεβαιώνει φόρους. Και υπάρχουν και οι εφορίες που βεβαιώνουν φόρους, αλλά δεν έχουν καμία ικανότητα για έλεγχο. Ένας έχει το μαχαίρι, άλλος το πεπόνι και κανείς δεν τρώει. Τα παράδεκτα πράγματα, όλα αυτά που έχουν συμβεί, τόσο κόσμο που φέρει και τα αυτονόητα που ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν τηρούνται. Τι να πω, λυπάμαι. Ο κύριος Νικολούδης τόνισε ότι άμεσα θα πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να επιληφθούν 497 ύποπτων υποθέσεων που έχει εντοπίσει η αρχή. Μεταξύ αυτών υπάρχουν για παράδειγμα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και βρέθηκαν με καταθέσεις 350.000 ευρώ στην τράπεζα. Αυτή την πληροφορία τη στείλαμε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία για να την ελέγξει, να διαπιστώσει αν υπάρχει φοροδιαφυγή και από τη ΔΟΗ μας απάντησαν και εμείς να την κάνουμε αυτή την πληροφορία. Τους δίναμε κουταλιά έτοιμη στο στόμα και δεν μπορούσαν να την εκμεταλλευτούν. Μάλλον μας κοροϊδεύουν. Δεν θέλουν τα εργαλεία. Αν θέλουν τα εργαλεία, με τη μηχανογράφηση θα τελειώσει σε μία μέρα. Οι Έλληνες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εφοριακοί σήμερα δεν ασχολούνται με τον έλεγχο, με αυτό που θα πατάξει τη φοροδιαφυγή. Ασχολούνται με χαράτσια και με οτιδήποτε άλλο πάρεργο που οδηγεί μαθηματικά στις διαπιστώσεις του κυρίου Νικολούδη. Το κράτος πρέπει να χτυπήσει τη διαφθορά και πρέπει από αυτούς που τα έχουν κλέψει τόσα χρόνια να τα πάρει πίσω. Να γίνει δίμευση υπηρεσιών και να μην χτυπάει συνέχεια τους μικρούς, συντάξεις, μισθούς. Αναφορικά με το ΣΔΟΕ, ο κύριος Νικολούδης τόνισε ότι μέσα στο 2012 το σώμα του έστειλε εκατοντάδες αναφορές που αφορούσαν σε περιπτώσεις πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Και πάλι όμως. Μηδέν στο πηλίκο. Το ΣΔΟΕ μου έστειλε 700-800 αναφορές. Μία μου φάνηκε χρήσιμη. Όλες οι άλλες δεν άξιζαν ούτε το χαρτί που ήταν τυπωμένες. Είχαν εκδοθεί από εταιρείες φαντάσματα και οι εκπρόσωποι τους είναι αχυράνθρωποι, Βούλγαροι, Πακιστανοί και κυρίως μεγάλης ηλικίας. Δεν θα πάρεις δεκάρα τσακιστή. Αν δεν πιάσετε μία μπαστούνα να σπάτε κεφάλια, μυαλό δεν μπαίνει. Τα υπόλοιπα όλα δεν μετράνε. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά τα απίστευτα στοιχεία. Μαζί μου είναι ο Δήμος Βερίκιος και μ' αρέσει ότι όταν βγαίνουν οι ξένοι και λένε ότι δεν κάνουμε απολύτως τίποτα για την φοροδιαφυγή, εμείς λέμε ότι δεν είναι έτσι. Τώρα, εμείς οι ίδιοι, το κράτος, έρχεται και παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ελέγξει απολύτως τίποτα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Μας κοροϊδεύουν. Δεν θέλουν. Τα νούμερα του κυρίου Νικολούδη σήμερα στη Βουλή δείχνουν την ανεπάρκεια όλων των υπηρεσιών αλλά και των αρχών. Πώς να μην είναι αργός ο έλεγχος του ΣΔΟΕ όταν εδώ και μήνες τώρα λέμε ότι παραμένει χωρίς έμψυχο δυναμικό, χωρίς υποδομές και χωρίς θεσμικό πλαίσιο. 50 ελεγκτές προσπαθούν, λέει, να κυνηγήσουν τους μεγαλοφοροφυγάδες χωρίς να έχουν πρόσβαση στην ειδική γραμματεία πληροφοριών αλλά και στις τράπεζες. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε, είναι ο διοικητής, ο διευθυντής του ΣΔΟΕ. Παρακολουθεί, Αντώνη μου, εσένα και μένα. Κάθεται στο γραφείο του. Δεν μπορεί να ψάξει το Βερίκιο ή το Σρόιτερ. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτόματα εκεί που είναι στο κομπιούτερ του να μπει στο τάξης και να δει τι έχει δηλώσει όλα αυτά τα χρόνια πρέπει ο Βερίκιος. Πρέπει να στείλει έγγραφα επί εγγράφων. Δεν μπορεί να μπει στους λογαριασμούς αυτόματα. Έτσι γίνεται η δουλειά. Έτσι μπορούν να τσακώσουν τα λαμόγια. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Μετά πάμε στην εφορία. Τι να σου κάνουν στην εφορία. Απαρχαιωμένη υπηρεσία.
έχουν μπλοκαριστεί στα γρανάζια της φορολογικής γραφειοκρατίας. Δεν γίνεται τίποτα. Αλλά να μας πει και ο κύριος Νικολούδης, η δική του αρχή, η αρχή καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Πόσες δεσμεύσεις μεγάλων ποσών έχει κάνει. Εγώ θα φέρω το δικό μου το χώρο στο Υπουργείο Άμυνας. Ακούμε για δισεκατομμύρια με μίζες. Έχει πιαστεί σε μια μεγάλη πολύκροτη υπόθεση κάποιος με μεγάλα ποσά στο εξωτερικό και να του τα έχουν δεσμεύσει και να του τα έχουν φέρει μέσα. Κανένας δεν έχει πιαστεί. Δηλαδή εδώ το παιχνίδι είναι στημένο. Δεν θέλουν να τους πιάσουν. Αν ήθελαν να τους πιάσουν, θα τους είχαν πιάσει τους μεγαλοφεροπηγάδες και τα λαμόγια. Και παίζεται το κλασικό μπαλάκι ευθυνών. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλο. Έτσι. Δήμο και άκρη δεν βρίσκεται. Σε ευχαριστώ.